Εργασίες βελτίωσης του χλωοτάπητα πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας Ανθή Καραγιάννη. Πιο συγκεκριμένα, παρελήφθησαν την Πέμπτη από το Δήμο Καβάλας 6 παλέτες έτοιμο χόρτο που θα στρωθεί άμεσα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου. Το νέο χόρτο θα καλύψει περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα. Οι εργασίες θα ξεκινούσαν την Πέμπτη, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Συνεχίζονται οι εργασίες στο χλωοτάπητα του Ανθή Καραγιάννη με το στάδιο να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Καβάλας, από τις 24 Ιουλίου ξεκίνησαν οι εργασίες εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέψουν ο αγωνιστικός χώρος να είναι ακόμη σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι. Ήδη, και αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί, αλλά και φυσικά η ομάδα του ΑΟΚ, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει πρωτίστως, ο αγωνιστικός χώρος πλέον είναι στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση μετά από 4 ή 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή γίνανε πριν από λίγες μέρες κάποιες ειδικές εργασίες με πρωτοποριακές μεθόδους ζεόλιθου λίπανσης και όλων των σχετικών, λιπασμάτων δηλαδή και όλων των σχετικών. Ξεκινήσαμε προχθές με εργασίες που έχουν να κάνουν με το σύστημα ποτισμού, ας το πούμε έτσι, αλλάζοντας σε κάποια σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα τις αντλίες και τις σωληνώσεις, όλα αυτά τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται, αλλάζονται δηλαδή κομμάτια χλωοτάπητα σε σημεία τα οποία οι ειδικοί κρίνουν ότι πρέπει να αλλάξουν. Εν συνεχεία θα γίνει και δεύτερη, ας το πούμε έτσι, διασπορά ζεολίθου και λιπασμάτων και όπως όλα δείχνουν το γήπεδο θα είναι σε κατάσταση πλέον εξαιρετική κατά τα φαινόμενα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για επίσημους ή και φιλικούς αγώνες και η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος θα είναι σε ακόμη καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.